Κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Παυλόπουλε, σε εσάς και το πάνελ. Θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζατε για την κατάσταση της οικογένειας εκεί στη Ρόδο. Δεν είναι εδώ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ρόδος είναι, με μια σχετικά μικρή κοινωνία και με τα προβλήματα των ξενοδοχοϋπαλλήλων να είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος με εν ώψη και της τουριστικής σεζόν. Αν γνωρίζατε λοιπόν την κατάσταση αυτής της οικογένειας και αν ο Δήμος ενδιαφέρθηκε. Και γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο το 9χρονο κοριτσάκι να λιποθυμά στο φούρνο γιατί έτρωγε καρπούζι, γιατί η μάνα του δεν είχε να του δώσει τίποτα άλλο να φάει. Δυστυχώς, κύριε Παυλόπουλε, η Ρόδος εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αναπτύξει τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο, διότι δυστυχώς ήρθε μία πανδημία η οποία τελικά απέδειξε ότι έπρεπε να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι στην οικονομία μας. Όμως το σίγουρο είναι ότι αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με αισιοδοξία. Ευελπιστούμε. Δεν μου απαντάτε όμως αυτό που σας ρώτησα. Μου λέτε για την αισιοδοξία. Να σας απαντήσω τι, κύριε Παυλόπουλε. Αν γνωρίζατε για την κατάσταση της οικογένειας και αν έπρεπε, αν είναι κανονικό, να πηγαίνει από πάνω ο πάροχος, δεν είναι ένας ιδιώτης πάροχος, και να κόβει και το ρεύμα σε αυτήν την οικογένεια. Ο Δήμος έχει κοινωνικό ρόλο ή δεν έχει? Ο Δήμος έχει ένα τεράστιο κοινωνικό ρόλο. Ούτως λοιπόν αυτός ο ρόλος. Τα κοινωνικά προγράμματα του Δήμου είναι σε ετοιμότητα. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουν αυξηθεί μια σειρά από παροχές, τις οποίες το τελευταίο διάστημα ετούνται οι συμπολίτες μας και είμαστε έτοιμοι να το πραγματοποιήσουμε. Η συγκεκριμένη οικογένεια, ενδεχομένως με τα ιδιαίτερα προβλήματα ως μια μονογοϊκή οικογένεια κτλ., δεν είχε προστρέξει σε κάποια βοήθεια. Κάτι το οποίο όμως όλοι μαζί, και πολιτεία αλλά και απλοί ιδιώτες, έχουν φροντίσει να κάνουν με πάρα πολύ χαρά. Να ξέρετε ότι ένα πρόβλημα για να μπορέσει να γίνει αντιληπτό πρέπει να κοινοποιηθεί να ή πρέπει να ζητηθεί βοήθεια. Δεν σας είχε ζητηθεί να βοηθήσετε? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Δεν σας είχε ζητηθεί να βοηθήσετε? Στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου έρχονται καθημερινά πάρα πολλά αιτήματα. Η συγκεκριμένη κυρία δεν γνωρίζω αν είχε προλάβει. Άρα δεν ξέρετε αν είχε φτάσει το πρόβλημα. Ξέρετε γιατί μου κάνει εντύπωση, κυρία Αντιδήμαρχέ μου, να σας πω. Ένα μεγάλο κάδρο είναι η αγωνία για τον τουρισμό. Μας τα είπαν και χθες οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του νησιού. Το ζούμε σε πάρα πολύ. 20.000 οικογένειες είναι στον αέρα. 20% των ξενοδοχείων μπορεί να ανοίξουν. Το άλλο όμως, επίσης πολύ μεγάλο κάδρο, είναι οι συνθήκες επιβίωσης αυτών των ανθρώπων. Και όταν βγαίνει εχθές ότι από τη μία το 9χρονο κοριτσάκι φτάνει στο σημείο από την πείνα να λιποθυμά στην ουρά στο φούρνο και την ίδια μέρα τους κόβουν και το ρεύμα, είναι φοβερά πράγματα αυτά. Αυτά δεν είναι κανονικά πράγματα. Σαφέστατα. Είναι απάνθρωπο αυτό. Εδώ λοιπόν πρέπει λοιπόν να σκύψουμε όλοι και να καταλάβουμε ότι η οργάνωση του τουρισμού δεν είναι κάτι αποσπασματικό, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε τελείως διαφορετικά. Η αντίληψη την οποία δυστυχώς υπάρχει στο κέντρο για τον τουρισμό είναι ενδεχομένως να πάρουμε το πλοίο και να πάμε σε ένα νησάκι. Όμως για τη Ρόδο μιλάμε για μια τεράστια βιομηχανία, η οποία εάν δεν φροντίσουμε σε περιόδους κρίσης να τη διαχειριστούμε με τον κατάλληλο τρόπο, δυστυχώς θα καταρρεύσουν ολόκληρες κοινωνίες. Διότι δεν είναι μόνο οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, είναι το σύνολο των επαγγελμάτων τα οποία με έμεσο ή άμεσο τρόπο εμπλέκονται στον τουρισμό. Μιλάμε για το 95% της οικονομίας της Ρόδου και πλέον και των περισσότερων νησιών στη χώρα μας.